Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στον Κεραυνό. Έχω την εντύπωση ότι δίκαια κέρδισε την ομάδα μου. Φαίνεται ότι τουλάχιστον με την ομάδα του Κεραυνού αυτήν την περίοδο τουλάχιστον έχουμε διαφορά ποιότητας, θα έλεγα. Σήμερα φάνηκε καθαρά ότι έχουμε διαφορά ποιότητας μέσα στο παιχνίδι μας. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Όμως το μεγάλο μας λάθος σήμερα είναι παρασυρθήκαμε από το σκορ που είχαμε με την ΑΕΚ πριν 1,5 εβδομάδα. Νομίζαμε ότι θα κερδίζαμε όπως κερδίσαμε την ΑΕΚ και τον Κεραυνό μέσα από την επίθεσή μας. Που αυτόν ακόμα 100 φορές να παίξουμε μαζί τους δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Τον Κεραυνό για να τον κερδίσουμε πρέπει να τον αφήσουμε κάτω από 65 πόντους και όταν το κάνουμε αυτό θα είναι και η μέρα που θα κερδίσουμε τον Κεραυνό. Διαφορετικά θα χάνουμε συνεχώς. Έχουμε διαφορά ποιότητας, είναι ξεκάθαρο μέσα στο γήπεδο, άρα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο αμυντικά παρά επιθετικά για να τους κερδίσουμε. Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο ότι οι 25 βολές που κέρδισε ο Κεραυνός σε σχέση με τις 16 έπαιξαν καθοριστικότερο ρόλο, ειδικά τη στιγμή που είμαστε μπροστά στο σκορ, αλλά και μετά που προσπαθήσαμε να επανέλθουμε να πιάσουμε τον Κεραυνό κάτω από τους 10 πόντους. Όμως αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αδικαιολόγητον επίσης το γεγονός ότι ενώ σκοράραμε, ενώ ήμασταν τραγικοί στο ποσοστό του τριπόντου με 14% και το δίποντο μας, όποτε περάσαμε την μπάλα μέσα είτε με διείσδυση είτε στο low post, σκοράραμε πάλι, ήταν νομίζω αυτό δείχνει το κακό διάβασμα που είχαμε σήμερα στο παιχνίδι, σε αντίθεση με τον Κεραυνό που είχε απόλυτη ισορροπία και μέσα και έξω. Εντάξει, εμάς ολοκληρώνεται μια περίοδος 3 μηνών, πάρα πολύ δύσκολη, που χωρίς να αγωνιστούμε στην έδρα μας. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι εκτός έδρας με την Ένωση και από εκεί και πέρα επιστρέφουμε στο Λευκόδιο μετά από 3 μήνες. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικά. Εκεί παίζουμε με τους δικούς μας όρους. Διότι εκεί θα υπάρχει πλήρης σεβασμός και προς την ομάδα μου και προς τους καλοσφαιριστές και προς το πρόσωπό μου. Νιώθω ότι δεν υπήρχε όλη αυτή την περίοδο αυτό το πράγμα. Τώρα που θα επιστρέψουμε στο Λευκόθεο, εκεί παίζουμε με τους δικούς μας όρους για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά στον Κεραυνό. Δίκαιη νίκη, όπως προανάφερα. Εμείς δεν έχουμε και πολύ καιρό για να σκεφτούμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Σε 2 μέρες έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με την Ένωση. Πρέπει να επανέλθουμε άμεσα στις νίκες ώστε να μείνουμε σε τροχιά της πρώτης θέσης. Συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά στον Κεραυνό. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια μου στον Κεραυνό. Όπως είδατε, έπαιξε πιο σκληρά από εμάς. Όσο για το παιχνίδι, πρέπει να πω ότι αρχίσαμε πολύ καλά, όπως είπε και ο coach. Μπήκαμε δυναμικά. Όμως στην πορεία αποσυρθήκαμε και χάσαμε τη συγκέντρωσή μας, ώστε αφού βασιστήκαμε περισσότερο στο περιφερειακό σουτ, αντί να παίξουμε μέσα πιο έξυπνα, βασικά, και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του coach. Όσο για τη συνέχεια, τώρα πρέπει αύριο έχουμε το recovery μας practice. Και πρέπει βασικά να αφοσιωθούμε για το επόμενο παιχνίδι και να συγκεντρωθούμε και να βρούμε τα πατήματά μας, βασικά. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Έτσι ήταν το πρώτο παιχνίδι φέτος που τους είπα και μέσα στα αποδυτήρια ότι είμαι περήφανος για αυτούς. Διότι κάναμε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, μία σε 4 μέρες. Παίξαμε την πρωτιά στον Όμιλο στην Ευρώπη με την Κορνέδη, μια καλή ομάδα. Και μετά από 3 μέρες, χωρίς και πολύ μεγάλα περιθώρια για ετοιμασία του παιχνιδιού, ήρθαμε και δείξαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Μπορώ να πω ότι κάναμε το τέλειο παιχνίδι σήμερα, αν εξαιρέσω πρώτο 10 λεπτό και αμυντικά και επιθετικά. Αλλά αυτό που με χαροποίησε πάρα πολύ είναι ο υψηλός δείχτης συγκέντρωσης που έδειξαν, τα πράγματα τα οποία ζητήσαμε μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, όπου ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο βάθμο. Νομίζω σήμερα ήμασταν καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και δεν έχω τα στατιστικά μπροστά μου. Στον τομέα του rebound
Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά και στις assist, δύο πολύ σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού και νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ είναι ξεκάθαρο ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από την αρχή του πρωταθλήματος. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ και ίσως και αυτό να ήταν και ένας λόγος που το παιχνίδι το πήραμε ακόμα πιο σοβαρά. Θέλω να δώσω καλή συνέχεια στο ΑΠΟΕΛ και να ξεκουραστούμε. Αύριο είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα και από Δευτέρα να επιστρέψουμε πίσω στη δουλειά. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπε και ο προπονητής μου, είχαμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Ήρθαμε εδώ όμως, αν και δεν είχαμε πολλές μέρες, καλά προετοιμασμένοι. Μπήκαμε στο παιχνίδι, ήμασταν συγκεντρωμένοι στο πλάνο, μείναμε στο πλάνο και πιστεύω ότι παίρνουμε δίκαια αυτή τη νίκη, την καθαρή νίκη. Από εδώ και πέρα κοιτάμε τη συνέχεια που είναι πολύ δύσκολη για μας, με ευρωπαϊκά παιχνίδια αλλά και στην Κύπρο. Και συγχαρητήρια και στο ΑΠΟΕΛ και συνεχίζουμε.